σήμερα παραδείσκομαι εδώ να τονίσω ως θεσμός, θεσμικά, επικεφαλής του συνδυασμού της παράταξης Δύναμη Ανανέωσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως σωστά υποδήματος είναι η κοιτίδα της Δημοκρατίας για τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί κλήθηκα από πλευράς Δημάρχου να παραβρίσκομαι στη συγκεκριμένη συνάντηση σήμερα το μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι ο διάλογος πάντα, όταν δεν είναι προσηματικός, είναι αφετηρία για τη λήψη κάποιων αποφάσεων. Η αλήθεια όμως είναι ταυτόχρονα ότι σε όλο αυτό το διάστημα ζήσαμε πραγματικά ένα θέατρο του παραλόγου με ανταλλαγή ανακοινώσεων μεταξύ του κ. Βαρουσφίδη και του κ. Μπουτέκη. Δυσκολεύτηκα πραγματικά να παρακολουθήσω τον παράζ αυτό των ανακοινώσεων. Οι περισσότερες δε μάλιστα από αυτές αφορούσαν μόνο τη διαδικασία ενός ενδεχόμενου διαλόγου και τίποτα παραπάνω. Το σίγουρο είναι ότι κούρασαν τον κόσμο. Ταυτόχρονα ο Δημότης γενικά κουράστηκε από πρακτικές και τακτικές που επισημάναμε και τονίσαμε ως συνδυασμός ότι υπάρχουν. Αυτές οι πρακτικές και τακτικές τις επισημάναμε τόσο προεκλογικά, ζητώντας την ψήφο των δημοτών, όσο και μετακλογικά. Λέγαμε μάλιστα ότι τη λύση δεν μπορούν να τη δώσουν στα προβλήματα αυτή που τη δημιούργησαν. Ως συνδυασμός λοιπόν στο όργανο του Δήμου, ενεργήσαμε σε γενικές γραμμές ως εξής. Στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα τη λειτουργία του ξινού νερού, ο ΤΑΑΕ στις 16-19, τονίσαμε για ακόμα μία φορά, πολλωστή φορά, τα προβλήματα που παρουσιάζει η επιχείρηση. Ζητήσαμε απολογισμό των πεπραγμένων των προηγούμενων ετών, των προηγούμενων διαχειριστικών χρήσεων, τα αποτελέσματα της έκθεσης των οικοτών λογιστών. Ζητήσαμε να έχουμε μια πλήρη εικόνα της κατάστασης. Ζητήσαμε πλήρη ενημέρωση τόσο από τον Δήμαρχο όσο και από τον τότε πρόεδρο της επιχείρησης, τον κ. Τσιόρνη. Τονίσαμε ταυτόχρονα τον προβληματισμό μας για τις διαδικασίες και τις νομικές διαστάσεις του προβλήματος. Αυτό που τονίσαμε ήταν και απαιτήσαμε ήταν η διαφάνεια και η καθαρότητα και η δημοσιοποίηση των πάντων. Στις 21 του 2020 καταθέσαμε έγγραφο στο Δήμο με το οποίο ζητούσαμε για ακόμη μια φορά απολογισμό των διαχειριστικών χρήσεων της ξινών νερών μετοδημοτικής ΑΕ του Δήμου μας, όπως ρητά προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις. Στην τελευταία δε συνεδρίαση του Δήμου που έγινε με την τηλεδιάσκεψη λόγω των γνωστών προβλημάτων από την υγειονομική κρίση, εμέναμε για ακόμα μια φορά στη διαφάνεια και στη διάρκεια, ζητώντας ταυτόχρονα από Δήμαρχο και πρόεδρο της εταιρείας να αποστείλει, όπως είχε δεσμευτεί, τα στοιχεία που έχουν προκύψει και τα απορίσματα και τα ευρήματα που αφορούν την ξινό νερό ΑΕ στο Σώμα Λεκτών Δημόσιας Δίκησης. Η παράταξη μας λοιπόν έχει και θα συνεχίσει να έχει ως βασικές αρχές τη διαφάνεια και τη χρηστή διοίκηση των πόρων του Δήμου, την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας υπέρ του κοινωνικού συνόλου, την υπεράσπιση των συμφερόντων των δημοτών και του Δήμου μακριά από μικροκομματικές σκοπιμότητες και από ιδιωτικά οικονομικά συμφέροντα. Είναι άλλωστε στοιχεία που τα είχαμε πει και προεκλογικά. Δεν είναι κάτι καινούριο που το λέμε σήμερα. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν θα είμαστε παρόν σε κάθε πρόβλημα και ζήτημα ως θεσμικά όργανα. Θα συνεχίσουμε ακλόνητοι και ανεπηρέαστοι να ασκούμε τα καθήκοντά μας, σεβόμενοι απόλυτα τον όρκο που δώσαμε προς όφελον των δημοτών μας. Σας ευχαριστώ.